Ηχηρά μηνύματα ψυχραιμίας, αυτοπεποίθησης, αποφασιστικότητας αλλά και ισχύως ακόμα και για δυναμικότερες απαντήσεις, τουρκικές προκλήσεις θέλησε να στείλει χθες η ελληνική κυβέρνηση. Στην κλιμάκωση των προκλήσεων της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο και την αμφισβήτηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο, τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη συνόδευσαν με ανάλογους ρητορικούς τόνους στο σχέδιο των διπλωματικών επαφών για τη διεθνή απομόνωση Τουρκίας και την ακύρωση των επεκτακτικών της σχεδίων στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφού επεσήμανε πως δεν είναι επιθυμία της Ελλάδας η ένταση στην περιοχή και επέριψε την ευθύνη αποκλειστικά στην Τουρκία, τόνισε με νόημα ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει την προστασία των συνόρων ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, διαβεβαίωσε την Κατερίνα Σακελαροπούλου ότι τόσο σε διμερές επίπεδο με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε επίπεδο θεσμικών οργάνων, η Ευρώπη στηρίζει την Ελλάδα έναντι των τουρκικών προκλήσεων.